Προφανώς οι Κύπριες αθλήτριες είναι εκτός συναγωνισμού, εκ των πραγμάτων δηλαδή οι έξι της δεύτερης τελικής σειράς αυτής, γιατί έγινε νωρίτερα και η πρώτη τελική σειρά με τις αθλήτριες με τις ασθενέστερες επιδόσεις, όπως το λέγαμε και χθες, έτσι είναι διαχωρισμένες οι σειρές. Και να αναφέρουμε ότι η Βασιλείου, νικήτρια χθες και στα 400 μέτρα, κέρδισε την πρώτη σειρά στο 200 και αναλόγως με την επίδοσή της θα καταταγεί. Η Μπελιμπασάκη στις οθόνες, δεξιά μόλις την είδατε, δίπλα της η Ραμόνα Παπαϊωάννου στον τέταρτο διάδρομο, η Ανδριάννα Φέρα, όπως βλέπετε, του Ολυμπιακού να περνάει το πλάνο, και η Ελένη Αρτηματά που ήταν η ταχύτερη των πρωινών προκριματικών. Η Αρτηματά έκανε 23.57, μάλιστα με αντίθετο άνεμο 1.90, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό το 23.57 με κάποιο ακόμη καλύτερο τρόπο. Θα δούμε. Για να δούμε, Μπελιμπασάκη είναι στον τρίτο διάδρομο, έχει μπροστά την Παπαϊωάννου, την Φέρα, την Αρτηματά. Μπελιμπασάκη, η Αρτηματά είναι αυτή την τετράδα που βλέπουμε. Μπελιμπασάκη έχει ένα μικρό προβάδισμα, έχει ξεπεράσει, έρχεται τώρα και η Παπαϊωάννου στην δεύτερη θέση, η Αρτηματά ακολουθεί στην τρίτη και η Φέρα τέταρτη. Τελική νικήτρια η 23-12, εσοφάριση ατομικού ρεκόρ για την Μαρία Μπελιμπασάκη.